2. Να πάμε. Για να ζήσετε, Στέλιο μου. Ευχαριστούμε πολύ. Να ζήσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σας. Εννοείται ότι είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα. Δεν χρειάζεται να το πει. Πώς αισθάνεσαι, είσαι τυχερή? Νιώθω πάρα πολύ τυχερή και πολύ χαρούμενη. Πώς γνωριστήκατε, παιδιά? Είναι μεγάλη ιστορία. Θα τη δούμε. Επίτε είναι μεγάλη ιστορία, δεν ξέρω. Αν μας παίρνει ο χρόνος. Ήταν μια πολύ όμορφη ιστορία με πολύ ωραίο, με happy end, όπως βλέπετε. Το καλύτερο happy end. Ναι. Γνωριστήκατε πριν ο Στέλιος γίνει γνωστός? Ναι. Πριν γίνει γνωστός, ναι. Ναι, πριν. Τώρα που έγινε γνωστός, το ζηλεύεις? Όπως και πριν. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Ψέματα, λέει, λίγο παραπάνω έχει. Λίγο παραπάνω. Λίγο παραπάνω έχει, λέει, ψέματα. Στέλιο μου, έχεις περάσει κάποια πράγματα στη ζωή σου, πλέον όλα πάνε καλά. Δόξα τω Θεώ. Νιώθεις δικαιωμένος? Θα πρέπει όλοι να αγωνίζονται και να δουλεύουν, κανένας να μην το βάζει κάτω. Κάποια στιγμή όλοι οι νέοι δεν πρέπει να τα παρατάνε. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, η καιρή που διανύουμε είναι πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει όλοι οι νέοι να έχουν ελπίδες. Γιατί αν δεν έχουμε ελπίδες δεν θα υπάρχει κάποιο όνειρο για να προχωρήσουμε μπροστά. Έκανες κάτι πρωτοποριακό στον χώρο της διαφήμισης. Πώς ήταν αυτό το πράγμα? Πώς σου βγήκε η ιδέα? Αυτά είναι μυστικά της ζωής. Δεν μπορώ να τα πω. Φέτος θα σε βγούμε κάπου το χειμώνα. Το κρατάω για έκπληξη. Το κρατάς για έκπληξη. Yeah. Ένα μικρό κάτι, λίγο. Το κρατάω για έκπληξη. Τώρα, αν κάποιος έλεγε να σας δώσει ένα δώρο για το γάμο, τι θα ήταν? Θα ήταν η σίτα, θα ήταν το pretty brother, το η οζονοθεραπεία, τι θα προτιμούσες, τι θα πρότεινες? Το καλύτερο δώρο είναι η γυναίκα μου. Όλα τα άλλα μου περισσεύουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ζήσετε, παιδιά. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.